Θρήνος ο Καζακστάν από τη συντριβή του αεροσκάφους που παρέσυρε στο θάνατο 12 ανθρώπους. Σοκαριστική και η περιγραφή ενός από τους επιβάτες της μοιραίας πτήσης που βγήκε αλόβητος από την κομματιασμένη άτρακτο. Ήταν σφοδρή σύγκρουση. Τμήματα του αεροσκάφους άρχισαν να εκτοξεύονται. Το αεροπλάνο κομματιάστηκε στο εμπρόσιο τμήμα του. Στην 14η σειρά ήταν ένας νεκρός. Εκεί σταμάτησε η συντριβή της ατράκτου. Δεν έφτασε εκεί που καθόμουν λίγο πριν τη 15η σειρά. Ήταν κάτι περισσότερο από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπήρχε μια μικρή έξοδος ανοιχτή. Κάποιος πρέπει να την είχε ανοίξει. Αρχίσαμε να βγαίνουμε από εκεί, αλλά όλοι πέσαμε κάτω γιατί τα φτερά γλιστρούσαν. Ήταν παγωμένα. Επικρατούσε σκοτάδι. Ήταν μόλις 7 το πρωί. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν σίγουρα ότι θα συντριβούμε και τι θα γίνουν τα παιδιά μου χωρίς εμένα. Αυτή ήταν και η μοναδική μου σκέψη.